Γνωστό οίκο κοσμημάτων της οδού Βουκουρεστίου έβαλε στο μάτι ένας απατεώνας, ο οποίος παριστάνοντας τον εύπορο πελάτη προσπάθησε να κάνει αγορές δεκάδων χιλιάδων ευρώ με πλαστή πιστωτική κάρτα. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μιχάλη. Εμφανίστηκε στους υπαλλήλους του γνωστού οίκου κοσμημάτων ως ένας εύπορος και καλωδημένος άνδρας. Περιηγήθηκε μάλιστα στις προθήκες, επιλέγοντας για νοικοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ. Όταν όμως έφτασε μπροστά από το ταμείο, αποκαλύφθηκε η απάτη του, καθώς διαπιστώθηκε πως η κάρτα την οποία επιχείρησε να πληρώσει τους 130.000 ευρώ ήταν κλεμμένη. Σύμφωνα λοιπόν με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, το περιστατικό έλαβε χώρα εδώ, στην οδό Βουκουρεστίου που βρισκόμαστε, την περασμένη Πέμπτη. Ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα χωρίς να κινήσει καμία υποψία μεταξύ των πολλών επισκεπτών της χώρας. Οι οποίοι το τελευταίο του καλοκαιριού μήνες μπαίνουν στα καταστήματα εδώ, σε αυτή την πάρα πολύ κεντρική αγορά. Στη συνέχεια λοιπόν επέλεξε τα κοσμήματα, μάλιστα τον βοήθησαν αρκετά και οι υπάλληλοι προκειμένου να διαλέξει αυτά που ήθελε. Όταν όμως προσπάθησε να τα πληρώσει, χτύπησε κόκκινο συναγερμός, καθώς διαπιστώθηκε πως οι κάρτες με τις οποίες επιχείρησε να πληρώσει ήταν κλεμμένες. Άμεσα ασφαλίστηκαν οι πόρτες του γνωστού οίκου κοσμημάτων και κλήθηκαν στο σημείο αστυνομικοί. Σε χρόνο ντετέ, θα λέγαμε, έφτασαν εδώ αστυνομικοί του τμήματος υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών αλλά και της ασφάλειας Συντάγματος. Μάλιστα, ο 42χρονος με καταγωγή από την Αρμενία επιχείρησε να φύγει από το κατάστημα σπρώχνοντας τον υπάλληλο, χωρίς όμως να τον καταφέρει. Κατά την έρευνα λοιπόν που έκαναν οι αστυνομικοί, εντόπισαν στην κατοχή του 6 τραπεζικές κάρτες κλεμμένες και πλαστά δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων. Τώρα, βέβαια, οι αστυνομικοί διερευνούν το ενδεχόμενο με τον ίδιο τρόπο, ο συγκεκριμένος Αρμένιος να επιχείρησε να κλέψει και άλλα καταστήματα. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.